Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος, μάλλον θα χρειαστεί και τρίτη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πρωτοσέλιδο του Economist σήμερα έρχεται μεγάλη διατροφική καταστροφή, πείνα δηλαδή που λέγατε εσείς. Και αυτό το πρωτοσέλιδο σε συνδυασμό με την ανάλυση του αφεντικού της JP Morgan ότι μπαίνουμε στο σκοτάδι μιας βαθιάς ύφεσης μου υπενθυμίζει, να σας πάω πίσω λίγο κύριε Αδαλή, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα, στο Μάρτιο του 20. Θυμάστε τίποτα, να σας το θυμίσω? Πολλά θυμάμαι, αλλά για συνεχίστε. Λοιπόν, το 20 Μάρτιος έχουμε μπει πια στην εποχή της πανδημίας. Μιλάτε για μία παγκόσμια κρίση που θα κρατήσει ως το 2024. Και σε δύο εκπομπές εδώ στο 984 στο αρχείο και μία αρθρογραφία στο SL Press λέτε ότι οι επιπτώσεις που θα έχει, λέγατε τότε, ο κορονοϊός στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία θα είναι άνευ προηγουμένου, θα έχουμε έναν ακήρυκτο αλλά υπαρκτό οικονομικό πόλεμο με μεγάλους παίκτες που θα οδηγεί σε μία ετερογωνία καταστάσεων με κινήσεις δραματικής μείωσης της ζήτησης, ιδίως στους ενεργειακούς πόρους και ταυτόχρονα αύξηση προσφοράς τους. Λοιπόν, που μετά λέτε τον Αύγουστο, παράλληλα με την τύχη του κορονοϊού, λέγατε τότε, μπορεί να ανοίξει τις πύλες του Αρμαγεδόνα. Βάλτε τώρα από τότε μέχρι σήμερα τι έχει συμβεί, βάλτε το πρωτοσέλιδο του Economist και πείτε μου. Τι θυμήθηκα, ε? Τι να πω τώρα. Θέλω να σας πω κάτι προσωπικό. Είναι η περίοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαχίνη για την, που βάζετε το θέμα. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα ελάχιστοι θυμούνται. Είναι κακό, είναι μια παθογένεια αυτή. Είναι η περίοδος όπου έχω ολοκληρώσει για λογαριασμό μιας πολύ μεγάλης εταιρείας συμβούλων στην Ασία την εκτίμησή μου για το αποτύπωμα του κορονοϊού στην Κίνα και μία πρόβλεψη για το αν αυτό μεταφερθεί ως πολιτική, δηλαδή το lockdown, αν μεταφερθεί σε μεγάλες οικονομίες της Δύσης, ποια θα είναι η εξέλιξη. Είναι μια περίοδος που ειλικρινά δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια από τη στεναχώρια μου και είχα έρθει στα όρια της κατάθλιψης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι έβλεπα ότι όσοι τα ψάχναμε αυτά τα πράγματα και μελετούσαμε τις επιπτώσεις στο μέλλον, είχαμε μείνει μόνοι. Δεν μας άκουγε κανείς. Και αυτό είχε μια, ασκούσε μια φοβερή επίδραση πάνω μου και ίσως και εγώ τότε κάποια πράγματα να τα χειρίστηκα λάθος, να εκφράστηκα λάθος με λάθος τρόπο, να χρησιμοποίησα ακόμα και ακραίες εκφράσεις, αλλά ήταν κάτι το οποίο έβλεπα ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον Αρμαγεδόνα και την οικονομική συντριβή. Και το χειρότερο ήταν ότι έβλεπα ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις πέραν των φυγόκεντρων δυνάμεων που ενίσχυαν το πρόβλημα που έρχεται. Δεν υπήρχαν δυνάμεις να αντιπαραταθούν και να λειτουργήσουν ως κέντρο μόλες, να απελευθερώσουν αυτή την δυναμική, ούτως ώστε να το αποφύγουμε. Πράγματι, νομίζω ότι σε αυτή τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποια από τις επόμενες που είχαμε κάνει μαζί, είχα προβλέψει ότι και η πτώση του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα αγγίξει το 10%. Μιλάω, περίπου τότε πρέπει να είχαμε κάνει και αυτή την πρόβλεψη, αναφορικά για την Ελλάδα. Όπως επίσης και αργότερα να υπενθυμίσω ότι όταν και εγώ δηλαδή ανέταξα ψυχολογικά τις δυνάμεις μου και συνέχισα τη δουλειά μου, συνέχισα να δουλεύω δηλαδή το θέμα των προβλέψεων, των forecasts, επιβεβαιώθηκε αυτή η αρχική πρόβλεψη ότι πάμε για μια τετραετία πάρα πολύ άσχημη και μπήκα ξανά στη διαδικασία την επόμενη χρονιά, το 2021, να δούμε πού πάμε, πού βαδίζουμε, διότι τα πράγματα δεν είχαν βελτιωθεί, είχαν χειροτερεύσει. Και την επόμενη χρονιά μαζί είχαμε κάνει κάποιες προβλέψεις
και σας είχα πει ότι από το 21 έως το 22 κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Με βάση όμως όλα αυτά, ήταν με βάση τις αρχικές μου μελέτες, τα αρχικά μου μοντέλα, όπως είχα δημιουργήσει εγώ το μοντέλο στα χαρτιά μου και το ερευνούσα ως ερευνητής οικονομολόγος. Και είχα μιλήσει ότι, ξέρετε, το πετρέλαιο σε ένα χρόνο από σήμερα, ήταν περίπου νομίζω το καλοκαίρι του 2021, από τα 72 δολάρια που το είδατε, λόγω του ανάστροφου γεγονότος που περιέγραφα πέρυσι, θα το δείτε και ως 125 δολάρια. Το φυσικό αέριο θα φτάσει σε μια αύξηση της τιμής του στα 200%. Μιλούσα για πέρυσι σε σχέση με φέτος. Ναι. Τώρα η JP Morgan Lee θα πάει 150 και βλέπουμε, και ακούστε το επιχείρημα για να πάμε πια στη συζήτηση, και καλώς θα πάει, λέει, για να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε παραγωγή μεγαλύτερη, άρα να πέσουν και οι τιμές. Θα υποφέρει βέβαια, λέει, ο καταναλωτής και μέσα στο καλοκαίρι, θα συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό πάλι είναι κάτι που έχουμε πει μαζί πολύ πρόσφατα, ότι η θεραπεία στις υψηλές τιμές του πετρελαίου είναι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Τώρα αυτό γελάμε, αλλά ξέρετε, δεν είναι κάτι μακριά από την αλήθεια. Έτσι. Σαφώς και θα γονατίσει κι άλλο τα νοικοκυριά, αλλά είναι μία από τις τρεις λύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται και τις οποίες βλέπουμε κάποιοι να παλεύουν για να υπερισχύσουν. Εντάξει, JP Morgan. Το θέμα είναι ότι χάθηκε χρόνος. Πολύς χρόνος. Δηλαδή, εγώ υπολογίζω ότι η συγκέντρωση όλων του πολιτικού κεφαλαίου, όλου του επιστημονικού κεφαλαίου πάνω στην διερεύνηση των τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για τον κορονοϊό, για την πανδημία, τελικά συντέλεσε στο να ασχοληθούμε όλοι με το φάρμακο της πανδημίας, και το ίδιο το φάρμακο της πανδημίας ως πολιτική δημιούργησε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο έλυνε ή υποτίθεται ότι έλυνε. Και αυτό το είχαμε πει. Τώρα λοιπόν είμαστε στο θέμα ότι ξέρετε, τα τώρα πράγματα δεν είναι τόσο χάλια όσο φαίνονται. Είναι ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμη χειρότερα. Άμα βγει και ο Economist πια πρωτοσέλιδα, με συγχωρείτε δηλαδή. Θα ήθελα να πω σε κάποιους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει εκνευρίζονται ή εν πάση περιπτώσει βλέπουν αυτές τις απόψεις που εκφράζουμε εμείς επιστήμονες εχθρικά ή δεν τους βολεύουν στο πολιτικό αφήγημα που έχουν ένθε και ένθε στην πολιτική φαρέτρα. Ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με κάτι το οποίο έχουμε κάποια κόντρα με κάποιον ή είμαστε πολιτικοί και θέλουμε να δημιουργήσουμε πολιτικά θέματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε την οικονομία. Έχουμε να κάνουμε με υπαρκτά θέματα, τα οποία δυστυχώς επί δύο χρόνια δεν σηκώνουν τα μανίκια για να τα λύσουν. Ο Economist και αυτός ήρθε με μια καθυστέρηση, πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχουν ζητήματα πολλά, τα οποία δεν αφορούν μόνο ένα κλάδο. Εντάξει, έχουμε ρίξει το βάρος στην ενέργεια. Αυτό ενδιαφέρει. Έχουμε ρίξει το βάρος στα διατροφικά αγαθά, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Η πείνα που έρχεται ενδιαφέρει τον κόσμο. Αλλά παντού πλέον γεννούνται προβλήματα. Ναι. Δεν ξέρω εσείς από πού θέλετε να ξεκινήσετε. Από πού θα κρίνετε εσείς, εγώ απλά θέλω να σας δώσω μία είδηση, γιατί χθες λέγατε πώς κερδίζει η Ρωσία, πώς κερδίζει η Αμερική, πώς κάνει η Ευρώπη. Λοιπόν, εχθές ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικαλέστηκε το νόμο περί στρατιωτικής παραγωγής για να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή εξαρτημάτων για ηλιακούς συλλέκτες, δεν τα λέμε στην Ελλάδα αυτά, και ήρε τους δασμούς στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών από διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και εγώ αναρωτιέμαι, καλά από αυτούς θα πάρουμε ενέργεια εμείς? Αυτοί κάνουν έκτακτα μέτρα για να καλύψουν ενεργειακά. Έκτακτα μέτρα. Επενδύσεις 440 δις μόνο εκείνα σε πυρηνικά εργοστάσια, αλλά τόσα η Ινδία. Κάνουν τα πάντα. Κάνουν επενδύσεις σε άνθρακα, σε νέα εργοστάσια, σε νέα χρήση. Μάλιστα. Τι να συζητήσουμε. Ξεκινήστε από όπου θέλετε, λοιπόν. Ακούστε. Γιατί είναι πολλά σήμερα και έχω και πολλά μηνύματα ήδη, αλλά βάλτε μια αρχή, παρακαλώ. Ωραία. Θα έχουμε και τρίτο μέρος αύριο, 11.30. Το λέω σε όσους βιάζονται για να καλμάρω τα μηνύματα. Ναι. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία, θέλω να σας πω το εξής, ότι να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα που να μην μένουμε μόνο εκεί, αλλά να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο. Ότι ενέσκυψε ξαφνικά η λεγόμενη επισιτιστική κρίση,
η επιστημιστική ανασφάλεια και ότι όλοι προβλέπουν ότι έχουμε επερχόμενη καταιγίδα. Τι προβλέπουν, δεν είναι επερχόμενη καταιγίδα. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 18 περίπου μήνες ως φαινόμενο να εξελίσσεται και συνεχώς να αφορά περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Θυμάμαι όταν, όταν μετρούσαμε με στατιστικά με τους συνεργάτες μου το φάσμα, το γενικό φάσμα του παγκόσμιου πληθυσμού που πλήττεται από την επιστημιστική ανασφάλεια, μιλάγαμε για το 2020 για περίπου 35 με 40 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, οι οποίοι διαδοχικά βλέπαμε ότι κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο μάλλον από τα νέα τα στοιχεία, αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Και φτάσαμε το 2021 πέρυσι να μιλάμε για 193 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη που βρίσκονται σε οξία επιστημιστική ανασφάλεια, διατρέχουν μεγάλους κινδύνους και χρειάζονται επίγουσα βοήθεια σε 50 με 55 χώρες ή τμήματα χωρών που είχαν πρόβλημα. Όταν λοιπόν όλοι ασχολούνταν με τον COVID-19, υπήρχαν και κάποιες συγκρούσεις, τις οποίες δεν τις δώσαμε σημασία, αλλά αυτές οι συγκρούσεις ήταν σε περιοχές που έχουν άμεση σχέση είτε με παραγωγικά αγροτικά αγαθά, είτε με εμπορικούς δρόμους που συνδέουν τις εξαγωγές κάποιων χωρών και τις αλληλοεξαρτούν. Μάλιστα, τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, και αυτό το λέω για αυτούς που αμφισβητούν όσα περιγράφουμε και αναλύουμε, είπε πολύ χειρότερα το φαινόμενο από ό,τι το έχω αποκαλέσει εγώ στις συνεντεύξεις μου με εσάς και την αρθογραφία μου και στα αγγλικά αλλά και στις μελέτες μου στο εξωτερικό. Μίλησε για τυφώνα πείνας με μια έκταση και σφοδρότητα καταιγίδας. Λοιπόν, βέβαια εντάξει, και αυτοί κάνουν τα πολιτικά τους τα παιχνίδια, βάζουν λίγο μέσα και τις εξελίξεις της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Συγγνώμη, εκτός από το πραγματικό θέμα που θέτεται, δεν υπάρχουν και ανεξέλεγκτοι κερδοσκόποι στο επιστημιστικό καζίνο? Πότε δεν υπάρχουν? Όχι, ρωτάω γιατί ακούω κάποιους το λένε μονόπατα. Όλα παίζουν ρόλο εδώ. Μα πότε δεν υπήρχαν κερδοσκόποι? Ο ανθρώπινος πολιτισμός βαστίζεται από την κερδοσκοπία εδώ και όχι αιώνες, χιλιετίες. Αυτοί υπήρχαν, αλλά οι κερδοσκόποι δεν είναι μόνο, να το ξέρουμε αυτό, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, είναι και στο shortage. Δηλαδή όταν κερδίζουν, όταν πέφτουν οι τιμές. Δεν υπήρχαν κερδοσκόποι, εδώ ολόκληρα κράτη κερδοσκόπησαν όταν οι τιμές έπεσαν του πετρελαίου ακόμα και στα αρνητικά επίπεδα των μείων 40 δολαρίων εκείνη τη μέρα. Σωστό. Λοιπόν, οι κερδοσκόποι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε στην ανθρωπότητα. Το θέμα είναι ότι δεν δημιουργούν τα προβλήματα οι κερδοσκόποι. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε σε τιμές, είτε ανωδικά ρεύματα, είτε καθοδικά ρεύματα, κερδοσκόποι θα κανονίσουν την πορεία τους. Το ζήτημα είναι γιατί προκύπτει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν βρεις γιατί προκύπτει αυτό το πρόβλημα, δεν θα το λύσεις. Εδώ αυτή τη στιγμή σας λέω ότι οι προβλέψεις που κάνουμε σήμερα αυτή τη στιγμή για τον αριθμό των ανθρώπων, έχουμε τρία πράγματα διαφορετικά για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι. Άλλο επιστημιστική κρίση, να το πούμε έτσι. Άλλο επιστημιστική ανασφάλεια και άλλο πείνα που οδηγεί σε λοιμό. Είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε πού βρισκόμαστε τώρα. Υπάρχει μια υπηρεσία, η Grow Intelligence, η οποία πουλάει, ας πούμε, δεδομένα για να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Και βλέπουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν επιστημιστική ανασφάλεια από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά 250 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 1,6 δισεκατομμυρίων τώρα το Μάιο. 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες επιστημιστικής ανασφάλειας, μεγάλης επιστημιστικής ανασφάλειας. Από αυτούς λοιπόν, να ξέρετε, μέσα στην επιστημιστική ανασφάλεια αυτή το 1,6 δισεκατομμύριο, το 1,1 δισεκατομμύριο είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν επιστημιστική κρίση, εκ των οποίων τα 50 εκατομμύρια κινδυνεύουν με λοιμό. Αυτά είναι τα νούμερα. Όποιος τα αμφισβητεί ή είναι παλαβός, σας το λέω και το τονίζω, ή κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί και θέλει να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από αυτό το πρόβλημα
του οποίου η συζήτηση, ειδικά σε μεσαίες οικονομίες όπως η Ελλάδα, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Τώρα, όλα αυτά μαζί, θα ήθελα να τα δούμε για να βγάλουμε και το μύθο ότι για όλα αυτά φταίει ο Πούτιν, για όλα αυτά φταίει η Ουκρανία. Όχι, ο Ουκρανικός εισβολή στην Ουκρανία είναι απόρρια του προβλήματος που ξεκίνησε ουσιαστικά να μελετάται από τον Ιανουάριο του 2020, αλλά έχει τις ρίζες του στο ενεργειακό κράχ του 2014, για να είμαστε απόλυτα σωστοί. Εδώ υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε και είμαστε πολύ σοβαροί απέναντι στην έρευνά μας για το πώς δημιουργούν αυτή την κρίση, η οποία, να σας πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, γιατί μιλούσαμε από το 20 για τετραετή κρίση και Αρμαγεδόνα? Αν αύριο εξαφανίσουμε τον Πούτιν από την πολιτική σκηνή, λυθεί το πρόβλημα την Ουκρανία και όλοι αγαπηθούν, αύριο αν θα γίνει αυτό, πιστεύει κανένας ότι θα λυθεί κάποιο από τα προβλήματα που έχουμε? Ή η πληγή η οποία έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα 2,5 χρόνια, αυτό που ζούμε, ότι θα ξεχαστεί και προχωράει η οικονομία μπροστά? Όχι βέβαια. Τα κανάλια τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν και επιδεινώνουν τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τον πόλεμο. Δεν είναι καθ' αυτός ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, αλλά ότι οι δρόμοι προς τη Μαύρη Θάλασσα ή γενικώς οι εμπορικοί δρόμοι από και προς τη Μαύρη Θάλασσα ή προς τη Ρωσία, ή προς μια τεράστια χώρα, σε όλα τα γεωγραφικά της μη και πλάτη, κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βαλτική, αλλά και οι δρόμοι εμπορικοί, οι οδικοί, οι σιδηροδρομικοί, όλοι οι δρόμοι έχουν υποστεί μια τεράστια ζημιά. Μην το βλέπουν κάποια, η Ρωσία και η Ουκρανία μαζί παράγουν το 14% του παγκόσμιας παραγωγής σιταριού. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι δεν είναι μόνο το 14%, θα το δούμε ως εξαγωγές. Από το 14% αυτό αφορά το 30% του συνόλου των παγκόσμιων εξαγωγών, το 1/3. Άρα χτυπιούνται εμπορικοί δρόμοι. Από τη στιγμή λοιπόν που χτυπιούνται εμπορικοί δρόμοι και ανεβαίνουν τα πάντα, αυτό το φαινόμενο μεταφέρεται ακόμα και σε πολύ απομακρυσμένες χώρες που έχουν μηδενική σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Μάλιστα. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Μιλτιάδης. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Έτσι όπως το λέτε είναι. Και πολλά από όσα έχετε πει έχουν συμβεί. Με βάση την ανάλυση. Ναι. Έχω την εξής απορία. Λέμε ότι έχουμε κρίση στα σιτηρά, το έχετε πει κι εσείς. Ναι. Κρίση στα λιπάσματα κτλ. Ωραία. Έχουμε πόλεμο Ρωσίας με την εισβολή της και Ουκρανίας. Και πώς έχουν τοποθετηθεί οι σύμμαχοι. Απορία. Αφού έστω και τυπικά η Λευκορωσία δεν έχει εμπλοκή, σύμμαχος μεν της Ρωσίας, να μην κρυβόμαστε λέει, γιατί ισχύει το εμπάργκο της Δύσης τώρα που πεινάμε ή έχουμε κρίση και στα σίτηρα και στα λιπάσματα? Δεν θα μπορούσαν να φεύγουν οδικώς από εκεί? Έλατε. Δηλαδή αυτό και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Γιατί η Λευκορωσία, γιατί να εμπλέκεται, ας πούμε, λόγω του Ποροσέγκου, του Λουκασέγκο, και πήγα να πω Ποροσέγκο. Γιατί, για ποιο λόγο? Επειδή κάνει κοινές στρατιωτικές. Λογικό το ερώτημα του ακροατή. Αν ίσχυε αυτή η λογική, να σας πω κάτι, θα έπρεπε να βάλουν κυρώσεις στο Ιράκ. Γιατί στο Ιράκ δραστηριοποιούνται τεράστιες ρωσικές εταιρείες. Γιατί στην Τουρκία. Θα έπρεπε να βάλουν κυρώσεις στην Αίγυπτο, στο ΖΟΡ. Γιατί δεν είναι οι Ρώσοι στο ΖΟΡ, στο φυσικό αέριο. Μάλιστα. Θα έπρεπε να έχουν βάλει κυρώσεις σε 15 χώρες του πλανήτη, στις οποίες έχει ισχυρή παρουσία ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός δια των 104 εταιριών ενέργειας που έχει η Ρωσία. Δεν είναι μόνο οι δυο γνωστές, Ροσνεφ και Γκάσπρομ. Άρα μήπως παίζεται κάτι άλλο? Θυμάμαι που έλεγε ο καλός φίλος της συχνότητα, ο Βασίλης Ολίκος, με αφορμή της ΑΠΕ, ότι υπάρχει μια δομή ότι όλα εξαρτώνται από τις ΑΠΕ, από θερμικές μονάδες, σε συνδυασμό, μας έλεγε τότε, με τον έλεγχο του υπερπληθυσμού μέσω τεχνητών γεννήσεων και την ανάδυση συνθετικών τροφών. Και έλεγε ότι οι αμερικανικές εταιρείες παραγωγής είναι έτοιμες για κρέας και δημητριακά in vitro μαζί με μεταλλαγμένους σπόρους και έλεγχο παραγωγής. Αυτό έλεγε, είναι η παγκοσμιοποίηση σε όλο το μεγαλείο. Μήπως εδώ παίζεται κάτι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει? Πολλά παίζονται που δεν τα έχουμε καταλάβει. Διότι εντάξει, αυτά τα σχέδια υπάρχουν, κάποια σχέδια ορισμένων θεοπάλαβων, οι οποίοι
Δεν ξέρω πώς τους επιτρέπουν και κυκλοφορούν ελεύθεροι κιόλας. Τα γράφουν και τα δημοσιεύουν και προχωρούν με εταιρικά κονσόρτσιουμ στην προώθηση αυτών των σχεδίων. Μάλιστα. Σαφώς και. Στο μεγάλο κάδρο, κατά τη γνώμη σας, τι παίζετε? Και με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Ναι. Θα έχουμε ύφεση? Βλέπετε ότι μπαίνουμε σε βαθιά ύφεση? Άλλος μου λέει, υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που λένε μην επενδύεται εδώ, διότι αρχίζει η κατρακύλα. Άλλος λέει εδώ πέρα. Να σας απαντήσω για τη Λευκορωσία. Ναι. Διότι εμείς προσποιούμαστε καμιά φορά, κάνουμε ότι δεν ξέρουμε για να μην τραβάμε τα θέματα. Να, ακούστε και αυτό, ακούστε και αυτό. Δημοσιεύεται σήμερα στον οικονομικό ταχυδρόμο, χθες, ναι, λέει εδώ φίλος. Η μετοχή της Target, μιας πάρα πολύ μεγάλης αμερικανικής αλυσίδας. Να πάτε σε αυτό, να μου δώσετε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, πείτε το. Ούτε 30 δευτερόλεπτα για τη Λευκορωσία. Προσποιούμαστε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, για να τους δώσουμε ευκαιρία μέσω της αναλύσης μας να προχωρήσουν σε ειλικρινείς τοποθετήσεις και να λύσουν τα προβλήματα πριν τους πάρει και τους σηκώσει. Γιατί έρχεται μεγάλη εξέγερση λαών. Θα ζήσουμε από όλο αυτό το πράγμα. Ως φυσική απόρρεια για τη Λευκορωσία που λέτε. Θα σας απαντήσω ευθέως λοιπόν. Αν και δεσμεύομαι από μια εργασία μου, ότι ξέρετε, όταν δουλεύεις για κάποιον δεν μπορείς να μιλάς για τα πράγματα της έρευνας σου, αλλά εδώ, μιας και το θέσατε το θέμα, θα ανέβω ένα κλικ παραπάνω και θα σας πω: η Λευκορωσία δεν είναι τυχαία σε αυτό το. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η Λευκορωσία μαζί με τη Ρωσία είναι σημαντική εξαγωγή ποτάσας, η οποία είναι η κύρια πηγή λιπασμάτων με βάση το κάλιο. Καταλάβατε, από το 2020 τα λιπάσματα, όταν το είχαμε προβλέψει, είχαν αυξηθεί μέχρι και πέρυσι περισσότερο από 230%. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η επιλογή της Λευκορωσίας σε όλο αυτό το πράγμα, διότι η εργαλειοποίηση του κορονοϊού ή ο πόλεμος ο εμπορικός ή ο πόλεμος στις τιμές ενέργειας θέλει αυτή τη στιγμή να χτυπήσει την παραγωγική δυναμική που έχουν η Ρωσία και η Λευκορωσία στα λιπάσματα και ειδού τα αποτελέσματα. Η κρίση λοιπόν των λιπασμάτων, νομίζετε ότι είναι άσχετη με αυτά τα πράγματα και σε συνδυασμό με την κρίση στα άλλα τα λιπάσματα που έχουν αυτά που λέγαμε χτες, που ως κρίσιμο συστατικό το φυσικό αέριο, νομίζετε ότι είναι άσχετη με όλα αυτά τα πράγματα? Γιάννης, έχει και τρίτο μέρος αύριο, να το ξέρετε. Λοιπόν, Γιάννης, θέτω λέει μια παράμετρο. Σήμερα, χθες τον οικονομικό ταχυδρόμο δήμωσε. Η μετοχή της Target, λέει, μιας πάρα πολύ μεγάλης αμερικανικής αλυσίδας λιανικών πωλήσεων, έκανε χθες πάνω από 6%. Καθώς ανακοίνωσε σχέδια για μείωση του πλεονάσματος, πλεονάζοντας από θέματός του, με τους επενδυτές να προσπαθούν να κατανοήσουν, και αυτό είναι το ερώτημα, αν αυτές οι ανακοινώσεις σηματοδοτούν την έναρξη μιας πιθανής ύφεσης ή μιας ταχείας αλλαγής στις καταναλωτικές δαπάνες. Κοιτάξτε, από εδώ και στο εξής, ναι, από εδώ και στο εξής, κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να προβλέψει ή να διαβλέψει τι θα γίνει στις τιμές των μετοχών. Αν το συζητάτε δηλαδή για τις εταιρείες. Οι εταιρείες πρέπει να φροντίσουν να προστατευτούν από φαινόμενα άσχημα όπως οι κρίσεις σε φοδιαστικές αλυσίδες, που κάποια πράγματα έχουν φτιαχτεί, κάποια πράγματα δεν έχουν φτιαχτεί, κάποια πράγματα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, αλλά θα πρέπει να προστατευτούν οι ίδιες εταιρείες. Και αν θέλουν να προχωρήσουν μέσα σε αυτή την κρίση που πρέπει να συντομεύσουν το χρόνο, με τον οποίο, το χρόνο στον οποίο χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν αποφάσεις. Σήμερα δεν μπορεί μια εταιρεία εξαγωγική, ανεξάρτητα μεγέθους, να σκέφτεται τι θα κάνει και να το θέτει το θέμα στο Συμβούλιο. Αφήστε το συζητήσουμε στο Συμβούλιο μας τον άλλο μήνα. Μέχρι τον άλλο μήνα μπορεί να έχει τεθεί εκτός τραπεζικών αγορών και να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Θέλει πολλές ενέργειες. Θέλει καταρχάς δύο πράγματα, τα οποία αυτό που περιγράφει τώρα ο ακροατής, ποιος θα το λύσει? Ειδικά σε οικονομίες όπως οι ελληνικές, ποιος θα το λύσει? Η δική μας. Όπως η δική μας, η ελληνική οικονομία. Ποιος θα το λύσει, αφού όλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό? Και αυτοί που μείναν εδώ στο εξωτερικό δεν έχουν αντικείμενο εργασίας. Δεύτερον, με ποιο τρόπο θα το λύσουν οι εταιρείες ελληνικές? Ελάχιστες έχουν εισάγει την artificial intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, ως μέρος της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και ως μέρος της λειτουργίας αυτών των εταιριών. Πώς θα το λύσεις? Μετά, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εξειδίκευση στο forecast της προβλέψης έχουν απορροφηθεί από τις ασιατικές αγορές. Γίνεται χαμός. Προσφέρουν δηλαδή κάποια πακέτα τα οποία όλοι κοιτάνε να πάνε προς τα εκεί. Αντίθετα,
Η δυτική πλευρά, εμείς δηλαδή, η Ευρώπη και η Αμερική, επαναπαυόμενοι ότι τόσα χρόνια ίσχυε το ανάποδο, δηλαδή όλοι έρχονται προς τα δω για να δουλέψουν, τώρα δεν βλέπουν ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια απώλεια, χάνονται μυαλά. Ποιος θα κάτσει να λύσει τέτοιου είδους πολυσύνθετα προβλήματα, πείτε μου. Άρα, πώς είναι δυνατόν κάποιοι να μιλάνε και να ερευνούν την διακύμανση των τιμών, τις μετοχές ή την πορεία όλων αυτών των εξελίξεων με ένα πολύ άσχημο δεδομένο το οποίο δεν το ακουμπά κανένας. Την διαρροή μυαλών και ταλέντων προς τις ασιατικές αγορές. Αχ, κύριε Αδαλή, εδώ σήμερα γίνεται συνέδριο για τη γονιμότητα και το πολιτικό σύστημα ανακοινώνει υποβοήθηση γεννήσεων μέσω τεχνητής γονιμοποίησης και νόμιμων μεταναστών που θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή, αφού δεν έχουμε Έλληνες αγρότες. Το γιατί δεν έχουμε Έλληνες αγρότες δεν το απαντάμε. Να σας πω κάτι. Όπως σταματήσαμε να έχουμε Έλληνες ναυτικούς, έτσι σταματάμε να έχουμε και Έλληνες αγρότες. Δεν το βλέπουμε ότι... Άρα κύριε Αδαλή, επειδή ο χρόνος περνά, κατά τη γνώμη σας και αύριο τρίτο μέρος. Σπέβδω να το πω εδώ γιατί γίνεται πάλι, καλά λέει, τα λέει ο Αδαλής, θα πάμε σε πολύ μεγάλες, το έχει πει κι άλλος αυτό, κοινωνικές αναταραχές. Δεν το αντιλαμβάνονται, λέει, ότι η κατάσταση θα φύγει εκτός ενέργου. Άρα κύριε Αδαλή, πού οδηγούμαστε, λένε εδώ. Δηλαδή και το καλοκαίρι βλέπετε να συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Ενδιαφέρει κόσμο. Θα σας πω. Άλλος, πείνα βλέπετε και στο ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα. Άλλος, η πείνα στον τρίτο κόσμο, σας τα διαβάζω πολύ γρήγορα, δεν θα έχει μεταναστευτικά κύματα, πιστεύουν οι Ευρωπαίοι ότι μπορούν να τους αφομοιώσουν όλους. Άλλος εδώ, μήπως είναι ένα καλό παιχνίδι, μέρα που είναι, όπως είπε ο κύριος Αχίνης του 1984, του μεγάλου αδερφού παγκοσμίως. Όποιες χώρες έχουν χτίσει την αγροτική τους επάρκεια και την αγροτική τους παραγωγή σε σαφρά θεμέλια θα καταρρεύσουν. Και η κατάρρευση θα γίνει απότομα. Δεν θα γίνει δηλαδή κάτι το οποίο θα το βλέπουμε σιγά σιγά. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό που, όπως είπε ο Γκουτιέρες, ο τυφώνας της πείνας, κάτι το οποίο είχαμε προβλέψει εδώ με τη λέξη αρμαγεδόνα στην ενέργεια. Ο τυφώνας της πείνας οφείλεται στον αρμαγεδόνα της ενέργειας. Εδώ λοιπόν όλο αυτό ιστορικά, δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει πολλά γράμματα για να καταλάβει ότι τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούν πολεμικές συγκρούσεις και αυξάνουν με μαθηματική ακρίβεια τα πολεμικά θέρετρα. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Φίλη, με τον οποίο συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που άκουσα να σας λέει. Και θέλουν προσοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γράφω στο SL Press για το τι σκοπεύει να κάνει ο Ερντογάν και γιατί καθυστέρησε το χτύπημά του για την Ελλάδα αυτή την περίοδο. Όλα αυτά σχετίζονται. Και το εκπληκτικό είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι όλα αυτά οφείλονται στην άδεια της θερμοκρασίας και στη μεγαλύτερη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Κούλια που τους κούναγε. Προτίθεμαι να δημοσιεύσω σήμερα άρθρα και από μεγάλους οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες, κυρίως Αμερικάνικες, του 1981, τα οποία μας έλεγαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το 2000 θα έχουμε άνοδο της τάσης της θάλασσας κατά 1,5 μέτρα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή η κερδοσκοπία είναι εκεί για το ποιος θα διαχειριστεί όλο αυτό το budget. Τα 117 τρισεκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται για τη μετάβαση στη νέα πράσινη οικονομία και στη νέα πράσινη ενέργεια έως το 2050. Πού είναι, το 2000 ήρθε, είμαστε το 2022, πού είναι που ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι πλούσιοι, ο Bill Gates που τα λέει αυτά, ο πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα, τα βλέπα προχθές σε κάτι φωτογραφίες, η Νάντσι Πελώση, ένα σωρό πλούσιοι έχουν χτίσει τα σπίτια τους δίπλα στη θάλασσα. Όχι τώρα. Από το 70-80 τα έχουν τις βίλες τους δίπλα στη θάλασσα. Δεν φοβούνται αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι θα ανέβει η στάθμη στη θάλασσα, μην καταστραφούν τα σπίτια τους και πάτε να χτίζουν δίπλα στη θάλασσα. Να σας το πω χήμα και λαϊκά, κύριε Σαχίν, παρότι δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Αλλά πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία. Έφτασε ο πλανήτης, σας είπα τα νούμερα πιο πριν. Έφτασε ο πλανήτης σε ένα σημείο το οποίο να τσιμπιόμαστε κάθε μέρα εμείς οι οικονομολόγοι. Τι είναι αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς. Και τι είναι αυτά τα οποία ακούμε από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής, όπως είναι αυτοί που καθοδηγούν και τρέχουν το άρμα, το τεράστιο άρμα των 17 τρισεκατομμυρίων που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανησυχία μας είναι ότι η τρέχουσα κούρσα αυτή τη στιγμή που υπάρχει
θα δημιουργήσει νέες πρακτικές, οι οποίες, όπως και εσείς αυτά που είπατε προηγουμένως, θα οδηγήσουν σε μία, επιτρέψτε μου την έκφραση, τραβεστή οικονομία, η οποία θα έρχεται με πρόσχημα ότι προστατεύει τον πολίτη και δημιουργεί μία νέα συνθήκη, μία νέα εναλλακτική πρόταση, η οποία με τη διεθνή συνεργασία θα βοηθήσει να υπάρξει αντιμετώπιση αυτής της τρέχουσας επιστημικής κρίσης. Άρα όλα αυτά, επιτρέψτε μου και πάλι να σας πω ότι είναι απόρρια φαντασιόπληκτων ανθρώπων ή απόρρια σχεδίων τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα ούτε καν στα πιο τρελά μας όνειρα. Πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε ότι το φάσμα της φτώχειας και της πείνας που ήρθε πλέον πρέπει να σταματήσει στο όριο εκείνο που μόλις περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή γίνεται λοιμός. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Με άμεση χρηματοδότηση εργαλείων, παραγωγικών εργαλείων, άμεση χρηματοδότηση παραγωγών και προσέλκυση νέων αγροτών μέσα στην παραγωγή και άμεση διάθεση γης για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια. Όχι που πάει ο κάθε μεγιστάνας και αγοράζει γη και θέλει να γίνεται, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης τεραστίων εκτάσεων από το πουθενά για να ανακοπούν αυτά τα σχέδια. Καλλιέργεια θέλουμε. Όλα τα άλλα, πλαστικές τροφές, συνθετικά κρέατα κτλ. Είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έχουν ζαλίσει τον κόσμο λέγοντάς του τόσα πολλά ψέματα που είναι αδύνατο σήμερα με τόσες άχρηστες πληροφορίες ο κόσμος να διακρίνει ποιος του λέει αλήθεια. Και γι' αυτό αμφισβητεί ακόμα και εμάς, οι οποίοι πέφτουμε μέσα διαρκώς 2,5 χρόνια σε αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, καταλήγοντας, ναι, μία κουβέντα. Το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον αυτό που σας περιγράφω πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Η Εμένη, Συρία, Λίβανος, το Λεβάντε, όλη η περιοχή, Αίγυπτος, η Βόρεια Αφρική πλήττονται και κινδυνεύουν άμεσα. Και δεν είναι ότι, όχ αδερφέ, τι έγινε, ας πληγεί η Αίγυπτος να ησυχάσουμε. Έχουμε σχέσεις με την Αίγυπτο εμείς ως Ελλάδα, εμπορικές, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν συναλλαγές και εμπορικοί δρόμοι ανάλογοι με τα interconnection που συνδέουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι εξίσου ισοδύναμη οι εμπορικοί δρόμοι των αγροτικών προϊόντων και αρχίζουν και σπάνε ο ένας με τον άλλον. Και αυτό το οποίο πρέπει να λυθεί είναι τώρα αυτή τη στιγμή η αναδιάταξη. Τώρα πρέπει να γίνει. Έχουμε καθυστερήσει 2 χρόνια. Αυτό είναι ο φόβος μου, κύριε Σαχίδη, γιατί δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινείται πάνω σε αυτό και το έχει εναποθέσει όλο το παιχνίδι το ενεργειακό στην Αμερική, στην Ρωσία και το απαραίτητο εδώ στην Αμερική, και δυστυχώς έχει εναποθέσει το παραγωγικό το παιχνίδι στους διεθνείς ταραξίες, σε έναν εκ των διεθνών ταραξιών, έχει εναποθέσει το παραγωγικό το παιχνίδι και την διατροφική της ασφάλεια η Ευρώπη στον έναν εκ των 2 πόλων που δημιουργούν προβλήματα σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Και μιλάω για την Τουρκία. Μέρος τρίτο αύριο με τον κύριο Αδαλή. Θέλω να τον ευχαριστήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω, κύριε Αδαλή, ότι έχετε γίνει αίτημα των ακροατών, έτσι, να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα που είναι σε άλλο μήκος κύματος και καλός είναι. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.